Τι θα γίνει τώρα με τους Εγγλέζους, Θανάση? Δεν του δίνουν οι Αμερικανοί στους Τούρκους αεροπλάνο και θα δώσετε εσείς στον Eurofighter? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι ένα θέμα που είχε ανακοινηθεί πριν από αρκετό καιρό, πριν από αρκετούς μήνες από τους Τούρκους. Εδώ οι Βρετανοί δεν έλεγαν τίποτα για την πιθανή πώληση των Eurofighter, των Typhoon στην Τουρκία. Αλλά έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα πιο έντονα δημοσιεύματα πάλι από την περιοχή της Τουρκίας, που έλεγαν ότι μέχρι και ο διοικητής της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας είχε έρθει στο Λονδίνο, έξω από το Λονδίνο, για να δει τα Typhoon, τα συστήματα πλοήγησης κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση πλέον έχει φουντώσει για τα καλά και έχει φουντώσει περισσότερο μετά από την επίσκεψη που είχαμε μέσα στην εβδομάδα στην Άγκυρα και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Μπεν Γουάλας. Να πω ότι το Υπουργείο Άμυνας, εκπρόσωπος του, δήλωσε στο Sky, στην πρώτη αναφορά για αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν τακτικές συζητήσεις μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας για επιχειρησιακές ικανότητες, όπως το έθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για Typhoon. Τώρα, υπάρχουν και τα πρώτα βρετανικά δημοσιεύματα που λένε ότι πράγματι η Τουρκία, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να πάρει τα καινούργια F-16, είναι να βαθμίσει τα F-16 που έχει από τις ΗΠΑ, στρέφεται προς το Eurofighter. Για πόσα λένε, για Βρετανοί, αριθμό, για αριθμό υπάρχει αναφορά? Ναι, ένας αριθμός που είχε αναφερθεί είναι 80. 80. Καθόλου λίγα. Οι Βρετανοί βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν τους προσεγγίσει η Τουρκία, γιατί να μην δεχθούν? Ούτως ή άλλως, οι BA Systems, οι Rolls-Royce εμπλέκονται ήδη στην κατασκευή του μαχητικού 5ης γενιάς της Τουρκίας, του TFX. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ακόμα και πέρα από τα Typhoon, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το κατά πόσο η Βρετανία θα μπορούσε να βοηθήσει στη κατασκευή ενός νέου αεροπλανοφόρου για τους Τούρκους, που ενδεχομένως θα ήταν η ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου. Βλέπουμε οι ότι επαφές Τουρκία... είναι πάρα πολύ στενές. Ναι, ναι. Αγορά. Και, αγορά. Και ότι εδώ και λίγους μήνες, να σημειώσω, και αυτό είναι νομίζω που έχει δώσει όθηση σε όλη αυτή τη συζήτηση, η Βρετανία έχει αποφασίσει να άρει όλους τους περιορισμούς που υπήρχαν στην εξαγωγή όπλων προς την Τουρκία, που είχαν επιβληθεί. Για αυτό πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι κάνει ένα άνοιγμα, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Αλλά τώρα, σε ό,τι αφορά το διπλωματικό παρασκήνιο, βλέπουμε ότι διεκδικεί έναν ρόλο διαμεσολαβητή ο Τζόνσον ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, Θανάση. Ναι, είχαμε μέσα στην εβδομάδα πάλι αυτή την επικοινωνία του Μπόρις Τζόνσον διαδοχικά, το ίδιο απόγευμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που έχει προκύψει από διπλωματική πηγή είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον τηλεφώνησε έχοντας στο μυαλό του τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Βλέποντας ότι υπάρχουν αυτές οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, φέρεται να... να πέρασε το μήνυμα ότι αυτή η σύνοδος πρέπει να επικεντρωθεί στα της Ουκρανίας, κυρίως δηλαδή στο θέμα της διεύρυνσης. Και αφήστε τα ελληνοτουρκικά. Και να μην επισκιαστεί από τίποτα άλλο. Όπως θα μπορούσε δηλαδή δυνητικά να γίνει με τα ελληνοτουρκικά. Την επομένη δε. Υπήρξε και μία ερώτηση στη Βουλή των Λόρδων και η απάντηση που είχαμε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Λόρδο Αχμάτ, νομίζω ότι κινείται στο ίδιο πνεύμα, ότι δηλαδή πρέπει δύο χώρες, είναι φίλες και σύμμαχοι του Ηνωμένου Βασιλείου, να τα βρουν μέσω διαλόγου, και για πρώτη φορά σε επίσημη τοποθέτηση από το Foreign Office αναφέρθηκε ότι θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των μηχανισμών αποφυγής συγκρούσεων που υπάρχουν εντός των δομών του ΝΑΤΟ. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα πάντως πρέπει να πω ότι δεν προκύπτει κάποια μεγαλύτερη ειδική αυτή. Μάλιστα. Ακριβώς. Για την ώρα μιλάμε για μια προσπάθεια ενόψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Καλημέρα, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ το Θανάση. Καλημέρα.